Τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα σας και με συγχωρείτε από την Καβάλα. Εδώ πρωί-πρωί έχουμε έρθει στην δομή ταυτοποίησης, καταγραφής και φιλοξενίας που έχουμε στην πόλη της Καβάλας, σε μια περιοδία στη συνέχεια της χθεσινής επίσκεψής μου που είχα στον Εύρο με τον Γερμανό ομόλογό μου. Μάλιστα. Ήταν εκεί και ο κύριος Χρυσοχοίδης, είδαμε και τις σχετικές εικόνες σε σχέση με, με το τείχος και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Αυτό όμως που σας άκουσα να επισημαίνετε, κύριε Κερίδη, διότι σας έβλεπα χθες το βράδυ στην συνέντευξη που παραχωρήσατε στη δημόσια τηλεόραση, ότι η Ελλάδα είναι κάτι ξεχωριστό σε σχέση με την Ιταλία, διότι η Ιταλία έχει να αντιμετωπίσει έναν διάδρομο. Εμείς έχουμε δύο παράλληλα, ένα από την Τουρκία και αφήξεις να έρχονται από τα νότια, πλέον από τη Λιβύη. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η πρόσθετη δυσκολία. Η Ελλάδα έρχεται στο σταυροδρόμι δύο μεταναστευτικών διαδρόμων, του Ανατολικού Μεσογειακού από την Τουρκία, ο οποίος ήταν ο παραδοσιακός δρόμος, ο οποίος έδινε και τα πολλά προβλήματα και ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε ύφεση, χάρη σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που πήραμε όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουμε μια μείωση εκεί των παράνομων ροών πάνω από 75%, στον Εύρο ειδικά που ήμουν χθες πάνω από 90%. Θυμάστε όλοι τα προβλήματα που είχαμε με τους διακινητές στην Εγνατία οδό πέρσι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, τα προβλήματα που είχαμε στη Ρόδο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτά έχουν φύγει και τώρα οι νησιώτες μας στο Ανατολικό Αιγαίο ενδιαφέρονται και καίγονται και προστρέχουν και το ζήτημα που κυριαρχεί εκεί τοπικά είναι η βίζα, για τους Τούρκους, η τουριστική βίζα, η διευκόλυνση των θεωρήσεων για περισσότερες επισκέψεις Τούρκων τουριστών, το οποίο είναι καλό. Αλλάζουν πάντως, αλλάζουν οι καιροί, κύριε Κερίδη, διότι μου έρχεται στο νου όλο αυτό το χάος προηγούμενων ετών, έτσι, που πλέον τα πράγματα έχουν μπει σε μία τάξη. Έχουν μπει σε μια απόλυτη τάξη, έχετε απόλυτο δίκιο, χωρίς να θριαμβολογούμε ή να εφησυχάζουμε. Το πρόβλημα είναι εδώ για να μείνει, είναι μεγάλο, είναι διεθνές, έχει να κάνει με την τεράστια αναταραχή που βιώνει το διεθνές σύστημα. Είναι μια περίοδο μετάβασης όπου νέες δυνάμεις αναδύονται και οι παλιές όπως η Αμερική υποχωρούν και έχουν μεγάλα προβλήματα, για να μην μιλήσω για την τρομερή εσωστρέφεια της Ευρώπης. Έχουμε πάρα πολλούς πολέμους, βλέπετε τι γίνεται σήμερα, όχι μόνο στη Γάζα και στην Ουκρανία που μονοπολούν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, θα σας έλεγα στο Σουδάν, για το οποίο λίγα πράγματα ξέρουμε ή ακούμε, το οποίο έχει δώσει ήδη 8 εκατομμύρια εκτοπισμένους από τον περασμένο Απρίλιο, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, 8 εκατομμύρια εκτοπισμένοι μόνο από το Σουδάν, που προστίθονται σε αυτούς από τη Σομαλία, από την Αιθιοπία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι ρόλο έχει παίξει η Αίγυπτος, το λέω αυτό εν όψη και του ταξιδιού μεθαύριο του Πρωθυπουργού στο Κάιρο με την Ευρωπαϊκή Αποστολή. Και σας άκουγα να λέτε ότι πρέπει να τους ευγνωμονούμε τους Αιγύπτιους για τη μέχρι τώρα στάση τους και θα πρέπει να τους ενισχύσουμε περαιτέρω έτσι ώστε να μπορούν να σταθούν στο ύψος και να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις ροές. Και δεν το έχουμε κάνει. Ναι. Και δεν το έχουμε κάνει. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουμε κάνει αρκετά για την Αίγυπτο. Θυμηθείτε τα 10 δισεκατομμύρια που έχει πάρει η Τουρκία. Για τα 4-4,5 εκατομμύρια, πολύ μεγάλο νούμερο βεβαίως, προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενεί στο εσωτερικό της. Η Αίγυπτος έχει 9 εκατομμύρια πρόσφυγες. 9. Και όλη η υποσαχάρια Αφρική, το Σαχέλ, όλοι αυτοί οι πόλεμοι εκβάλλουν, αν θέλετε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά στην Αίγυπτο, η οποία έχει συμπεριφερθεί πάρα πολύ θετικά στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και πιέσεων. Να σας θυμίσω ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία βάρκα να φύγει από την Αιγυπτιακή ακτή τα τελευταία πολλά χρόνια, σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί με τον Ανατολικό μας γείτονα ή με άλλες χώρες εδώ στην Μεσόγειο. Σήμερα συγκλονίζεται η Αίγυπτος από την οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Γάζα, η κατακόρυφη πτώση των εσόδων από το Σουέζ λόγω των Χούτι και των προβλημάτων στην ναυτιλία, η κατακόρυφη πτώση των εσόδων από τον τουρισμό, με αποτέλεσμα αυτή η οικονομική κρίση στο εσωτερικό να δημιουργεί μια οικονομική μετανάστευση μέσω Ανατολικής Λιβύης, όπου εκεί έχουν αναπτυχθεί διάφορα δίκτυα διακινητών και μια μικρή, δεν το λέω για να υποτιμήσω το πρόβλημα, απλώς για να έχουμε την τάξη μεγέθους. 1500 μετανάστες σε 3 μήνες είναι ένα νούμερο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νούμερο
σε σχέση με αυτά που σας είπα προηγουμένως, περιορισμένο προς το παρόν. Μάλιστα. Όμως μας απασχολεί. Ναι, ναι, και μας απασχολεί και οφείλουμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να προλάβουμε, έτσι, και να δούμε προφανώς λίγο την κατάσταση για να μην εξελιχθεί σε μία λαμπεντούζα, όπως λένε ορισμένοι. Ναι, έτσι. Δεν θα εξελιχθεί. Ναι, ναι. Δεν θα εξελιχθεί. Διότι είναι η πολιτική μας τέτοια, είναι τα εργαλεία αυτά. Και είναι πολύ θετική αυτή η επίσκεψη που γίνεται τώρα στο Κάιρο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο εμείς διεκδικούσαμε. Είναι κάτι το οποίο, όταν εγώ τα πρωτοείπα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που συμμετέχουμε, το Συμβούλιο mm-hmm. Υπουργών Μετανάστευσης της Βρυξέλλης τα Χριστούγεννα, μας κοιτούσαν περίεργα, διότι όλη η προσοχή ήταν στραμμένη mm-hmm. τότε, θυμάστε, στην Ουκρανία. Μάλιστα. Έχουμε να κάνουμε με τους Εστονούς, τους Λετονούς, τους Πολωνούς, τους Φιλανδούς, ναι, για τους οποίους η Μεσόγειος κοίται μακριά, να πούμε. Αλλά τώρα υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και είναι θετικό. Κύριε Κερίδη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν μπορέσαμε να τα πούμε έτσι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Και μου άρεσε και η αναφορά που κάνατε χθες στο συνέδριο που έγινε στη Θράκη και που είπατε συγκεκριμένα ότι η μετανάστευση για να έχει αναπτυξιακό πρόσημο πρέπει να γίνεται με όρους και κανόνες. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε πολύ καλά.